Εκλογές κανένας δεν ήθελε και δεν θέλει. Εκτός από τον κύριο Παπανδρέου, όπως φάνηκε, ο οποίος ή εκβιάζοντας, ή δεν θα ήθελα να πω την έκφραση, ή μπλοφάροντας, ή εν πάση περιπτώσει απειλώντας ξεκάθαρα τον ελληνικό λαό, εάν δεν ψηφίσει τους εκλεκτούς του. Και είναι κάτι το οποίο καταδεικνύει και την πολιτική που έχει η κυβέρνηση. Δημιουργώντας μια στροφή 180 μοιρών το βράδυ της Κυριακής, που κάθε πολίτης πήγε να ψηφίσει δήμαρχο και δεν ήξερε αν θα πέσει η κυβέρνηση. Είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά. Λοιπόν, αυτή την απάντηση ζητάει η Νέα Δημοκρατία να δώσουμε στον κύριο Παπανδρέου. Έχει μια πλήρη τετραετία μπροστά του, μια τριετία πλέον. Τρία και εφτά μήνες, ναι. Τρία χρόνια και εφτά μήνες, λέει. Ναι. Μπροστά του. Α, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, ναι. Λιγότερο από τρία χρόνια. Λιγότερο από τρία χρόνια. Λιγότερο από τρία χρόνια. Και μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του για το οποίο θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Πάντως, η απαγορευμένη λέξη εκλογές σε μια κυβέρνηση ενός έτους είναι πάρα πολύ κακό και για τη δημοκρατία και για την πολιτική ομαλότητα και για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε και αυτό πρέπει να κρίνουμε. Όσον αφορά, επαναλαμβάνω, την υποψηφιότητα της Νέας Πελοποννήσου του κυρίου Τατούλη, έχω να πω ότι η αποτύπωση των εκλογικών αποτελεσμάτων στη Λακωνία και μόνο δείχνει κατά πόσο είναι ανεξάρτητος αυτός ο συνδυασμός. Yes. Όταν έχουν εκλεγεί επιφανή πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ. Yes. Και τα οποία τα συγχαίρω για την εκλογή τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν διαχρονικά και έχουν μια συνεπή και σταθερή πορεία στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ και οι οποίοι εξελέγησαν με αυτό τον συνδυασμό. Από εκεί και προς αντιλαμβάνεστε κατά πόσον αυτή η εκλογή, που νομίζω ότι δεν θα τελεσφορήσει, έτσι φαίνονται τα πράγματα, θα μπορέσει να αντιταχθεί σε εντολές, σε υποδείξεις της κυβερνήσεως, όταν πρέπει ο Περιφερειάρχης να ορθώσει ανάστημα αύριο, και πιστεύω ότι και είμαι βέβαιος ότι ο Δημήτρης ο Δράκος αυτό θα κάνει, να διεκδικήσει πόρους, να διεκδικήσει πολιτική, να διεκδικήσει όλα εκείνα τα οποία μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ο Καλλικράτης τα αποστερείται. Μες. Δεν μπορείς να κάνεις σαφή, πολιτική χωρίς σαφή και σωστά οικονομικά. Σωστά. Κύριε Δαβάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε να μας πείτε την άποψή σας για τις περιφερειακές εκλογές και να ευχηθώ να είστε καλά στο μετερίζει που υπηρετείτε, να και εσείς σας να έχουμε κοντά μας. Το Ελλάδα TV είναι και αυτό ένα μετερίζει και εν όψη εκλογών. Μπράβο, ναι. Μετερίζει προβολής όσο μπορούμε ρευμάτων, πιο απόψεων, αντικειμενικό. Όσο μπορούμε πιο αντικειμενικό. Η μάχη της Κυριακής είναι μια μάχη. Ακριβώς. Για ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση και το μήνυμα αυτό είμαι βέβαιος ότι και από τη Λακωνία και από όλη την Πελοπόννησο θα το πάρει η χειρά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Αποστολάκο, τον βουλευτή της Λακωνίας με τη Νέα Δημοκρατία, τον φίλο μας τον Γρηγόρη, έτσι τον αποκαλούμε. Και θέτω κατευθείαν το ερώτημα, κύριε Αποστολάκο. Εσείς στις περιφερειακές εκλογές, που είναι ένα πρωτόγνωρο δημιούργημα για τα ελληνικά δεδομένα και εσείς τα ξέρετε μάλιστα γιατί μετήχατε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ κλπ. Και της Λακωνίας. Και της Λακωνίας. Και ξέρετε το πόσο ζητάγανε από τότε να είναι η περιφέρεια εκλόγιμη, αυτό εκλεγμένη. Έτσι λοιπόν, μια τέτοια κατάσταση που πάμε να δημιουργήσουμε σαν κράτος, θέλουμε δεν θέλουμε, το Καλλικράτης είναι πραγματικό της. Άρα λοιπόν η περιφέρεια είναι η προέκταση της εκάστοτε κυβερνήσεως, είναι μια αυτοδιοικητική μονάδα που θα μπορεί όμως να δημιουργεί αυθαίρετα δικά της θέματα, δικούς της δρόμους και δικά της αναπτυξιακά έργα. Κατάλαβα. Θεωρώ εύστοχο το ερώτημα. Βέβαια για μένα δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό το ανέφερα άλλωστε. Διότι θα πρέπει να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση είναι διάδοχος κατάστασης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Α. Απλώς αλλάζουν τα χωρικά όρια της αρμοδιότητας του αυτοδιοικητικού θεσμού. Οι νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις σαν χώρο ευθύνης τον κάθε νομό, τώρα η περιφερειακή αυτοδιοίκηση ως δεύτερος βαθμός πιάνει τους πέντε νομούς στα όρια της παλιάς περιφέρειας. Μέχρι λίγο καιρό διορισμένης περιφέρειας. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι έτσι ευθύς εξ αρχής και να δικαιολογήσω και την παρουσία μου εδώ.
Διότι αν αυτές οι περιφερειακές εκλογές ήταν ξεκάθαρα αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν υπήρχε κανένας λόγος παρουσίας τη δική μου εδώ ή του κ. Δαβάκη, όπως είπατε, που θα έρθει ή ήρθε να δώσει τις αντίστοιχες θέσεις τους. Όταν όμως οι αυτοδιοικητικές αυτές εκλογές έχουν μετασχηματιστεί με ευθύνη του Πρωθυπουργού της χώρας σε αυτόχρημα πολιτικές εκλογές, επιβάλλεται η παρουσία η δική μας ως εκπροσώπων του λακωνικού λαού και ως βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να καταθέσουμε την άποψή μας εν όψη της κρισιμότητας που έχουν αυτές οι εκλογές. Κοιτάξτε τι συνέβη τελικά. Ενώ ξεκίνησε, είναι η πρώτη επισήμωση που θέλω να κάνω, μια πρώτη πολύ μεγάλη παλινοδία η οποία ξεκίνησε με ευθύνη του Πρωθυπουργού. Ξεκίνησε μιλώντας ότι ήταν ένα δημοψήφισμα για τον Καλλικράτη, το θυμάστε, το θυμούνται και οι τηλεθεατές μας και οι συμπολίτες μας εδώ, οι Λάκωνες και οι Λακώνησες. Μετά, όταν είδε το πρόβλημα το οποίο αναφέρεται, το γύρισε σε εκείνο τον άχαρο, το πολύ σκληρό δίλημα, το οποίο είναι μια τεράστια μπλόφα η οποία δεν του βγήκε, ότι είναι δημοψήφισμα για την κυβερνητική πολιτική, και αυτόματα πια προκύπτει η αυτονόητη υποχρέωση και της Νέας Δημοκρατίας και ημώνος βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να πάρουμε θέση. Άρα λοιπόν, με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν είναι πια αυτοδιοικητικές εκλογές, και θα σας εξηγήσω τη διαφορά μεταξύ της μιας προσέγγισης και της άλλης προσέγγισης και της αυτοδιοικητικής πλευράς. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, στρατευτήκαμε και εμείς στην υποστήριξη της υποψηφιότητας του κ. Δράκου. Και στρατευτήκαμε στην υποψηφιότητα του κ. Δράκου. Στρατευτήκατε από πλευρά. Εδώ και πολύ καιρό. Από πλευρά κόμματος του κ. Βουλευτές, για να σας πω κάτι. Από την ώρα που τους μετέτρεψε με ευθύνη της κυβέρνησης και του κ. Παπανδρέου, ο οποίος δεν μπορούσε να αντισταθεί στην πρόκληση η οποία είχε γίνει και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, και να μην γελιόμαστε, μετετράπησε σε πολιτικές εκλογές. Όταν τώρα κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι ανεξάρτητος, όταν τώρα κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι αυτοδιοικητικός, θα πρέπει να το αποδεικνύει. Υπάρχει άραγε κανένας που να πιστεύει στη Λακωνία αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ανεξάρτητος υποψήφιος περιφερειάρχης? Εσείς μπορείτε να πείστε κανέναν αν είχατε την ίδια άποψη? Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα. Ούτε θα ήθελα να ήμουν στη θέση του κ. Τατούλη, ο οποίος ξεκίνησε μεν ως ανεξάρτητος κατά δήλωσή του, όμως μετετράπη σε ενδυνάμει υποψήφιο του κυβερνητικού κόμματος του ΠΑΣΟΚ. Από την ώρα που απεδέχθη, και βάζω τρία απλά επιχειρήματα για να υποστηρίξω και τη δική μας θέση σε ό,τι αφορά την υποστήριξη. Έχει την υποστήριξη και του κυρίου Καρατζαφέρη. Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Βάλτε και την αναλογία των κομμάτων. Αυτό επιτείνει, αν θέλετε, και ενισχύει το συλλογισμό μου, ότι δεν πρόκειται περί ανεξάρτητης υποψηφιότητος. Πρόκειται περί μιας κομματικής υποψηφιότητος. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Όχι, το ομολογήσει κάποιο. Εμείς δηλώνουμε, ο κ. Δράκος δηλώνει ότι έχει την κομματική υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι σωστό. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κανένας με πιστικό λόγο, με λόγο αληθοφάνειας, να πείσει τους πολίτες ότι είναι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος. Και μόνο το γεγονός ότι πήρε το χρήσμα του ΠΑΣΟΚ. Και μόνο το γεγονός ότι από την εκλογή η οποία έγινε πρόσφατη την περασμένη Κυριακή, από το ψηφοδέλτιο το αντίπαλο του κ. Δράκου, εξελέγησαν 5 συμπολίτες μας. Δεν αφαιρούνται, δεν έχω τίποτα με τα πρόσωπα αυτά. Ανήκουν, αντιθέτω, στους εκτιμώ τους πέντε. Οι οποίοι ανήκουν όλοι στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Και οι 5. Άρα, αναιρείται όλο ο συλλογισμό ότι πρόκειται περί ανεξάρτητης υποψηφιότητος. Αυτό γιατί το λέω, γιατί κανείς δεν μπορεί να ψαρεύει σε θολά νερά σήμερα. Και γι' αυτό και εγώ μιλώ στους Λάκωνες οι οποίοι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία, ανεξαρτήτως αν έχουν κάποια συνεχόρια για το παρελθόν, και τους καλώ να ψηφίσουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το εκπροσωπεί ο κύριος Ζεράκος, ο κύριος Φαρλέκας και οι συνεργάτες τους. Είναι ξεκάθαρη πολιτική δήλωση. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι ο κύριος Τατούλης έχει αντιπεριφερειάρχη την κυρία Τζανετέα. Εντάξει, εγώ δεν μιλώ για πρόσωπα. Εγώ μιλάω για τις πολιτικές. Για τις πολιτικές. Μπορεί, κύριε Φελούρη, κανείς να αμφισβητήσει ότι πρόκειται για ένα κομματικό ψηφοδέλτιο? Και μάλιστα δικομματικό ψηφοδέλτιο που υποστηρίζεται αφενός από το ΠΑΣΟΚ και, όπως είπατε εσείς, και από το λαός. Αυτό είναι μια διαφύση του πραγματικότητας. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι μια τέτοια, αν έχουμε ως δεδομένο αυτή την πολιτική εκτίμηση, αυτό αναιρείται, αν θέλετε, και η προσπάθεια που κάνουν κάποιοι να πείσουν ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα στο λαό της Λακωνίας. Τι εννοώ? Αυτή η ταύτιση με την κυβερνητική πολιτική έχει πρακτικό αποτέλεσμα στον νόμο Λακωνίας. Από πέρσι, εγώ δεν αποδέχομαι αυτό που λέγεται ότι το ψηφοδέλτιο του κ. Τατούλη αυτή τη στιγμή θα είναι αυτό που θα σώσει τη Λακωνία και την Πελοπόννησο. Εγώ υποστηρίζω, και το υποστηρίζω με πολύ βροντερή φωνή, ότι η Νέα Δημοκρατία
κατά την τετραετία που κυβέρνησε τον τόπο, ακόμα και τη διετία που δεν ήμουν εγώ βουλευτής, ήταν άλλος βουλευτής, μετά βγήκα εγώ το 2007, έκανε έργο στον νομό Λακωνίας. Μπορεί να κάνει σφάλματα, μπορεί να κάνει παραλήψεις, αλλά κάλυψε πολλά κενά σε έργα υποδομής.